άνοιξαν από σήμερα και λειτουργούν κανονικά τα ιδιωτικά διαγνωστικά και ερευνητικά κέντρα στην Κομωτινή, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τη σύμβαση που είχαν με τον ΕΟΠΗ. Λοιπόν, βεβαίως και λειτουργούν από σήμερα κανονικά, όπως πρώτα. Υπήρχε μια ανακοίνωση από το συντονιστικό μας όργανο, όχι επίσημα, αυτό προέκυψε μέσω των ειδήσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι από σήμερα οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πραγματοποιούν τις εξετάσεις τους, πληρώνοντας στα συμμετοχή το 85% της εξέτασης και μετά από εκεί και πέρα θα υποβάλουν τις αποδείξεις στον ΕΟΠΗ. Και φυσικά εύλογο είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί μπορεί ο ΕΟΠΗ να πληρώνει το 85% των εξετάσεων και δεν πληρώνει το 50% σε εμάς απευθείας. Αυτό λοιπόν θεωρώ τουλάχιστον προσωπικά ότι δεν μπορεί να ισχύσει. Εμείς ωστόσο συνεχίζουμε από σήμερα, μάλλον αρχίζουμε από σήμερα να λειτουργούμε κανονικά, όπως και πρώτα με τη συμμετοχή των ασθενών, όπως προέβλεπε η υποτιθέμενη σύμβαση που είχαμε με τον ΕΟΠΗ. Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Εάν για αυτές τις δύο μέρες δημιουργήθηκε έτσι μια αναταραχή γύρω από το θέμα των εξετάσεων, κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ πριν. Βεβαίως, καλώς έγινε και τώρα, με την έννοια να λάβουν υπόψη και οι επόμενοι, όποιοι και να είναι, έτσι, και να λάβουν τη διοίκηση, την εξουσία ή το Υπουργείο και αποτελούν η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ότι το πρόβλημα είναι εκεί, παραμένει. Κύριε Γιαζίδη, τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος άλλος που έχει διαγνωστικό ζητάει από τους ασθενείς το 80% και στο τέλος αυτό δεν αποδοθεί και από τον ΕΟΠΗ. Θα υπάρξει μια σύνδεση, καθώς όπως είπατε και εσείς, αυτή η απόφαση του ΕΟΠΗ είναι στον αέρα, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να εισπράξει από τον ΕΟΠΗ. Γιατί έτσι ξεκίνησα και την κουβέντα μου, ότι αν υπήρχαν αυτά τα χρήματα, θεωρώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε να μας τα δώσει. Έστω τα μισά, εμείς δεν θέλουμε να μας δώσει το 85%, τα μισά να μας δώσει. Κοιτάξτε, όσον αφορά την πόλη μας, τον ομό μας, εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα λειτουργήσουμε όπως και πριν. Τώρα, σε άλλες πόλεις ακούγεται ότι θα λειτουργήσουν με αυτό το μέτρο που προτείνει το συντηρητικό μας όργανο. Νομίζω ότι και αυτοί θα επιστρέψουν στην προτεραιά κατάσταση. Δεν μπορεί ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα αυτή. Απ' την άλλη μεριά θα σας πω ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν και οι δημόσιες δομές τις οποίες επικαλείται η πολιτεία, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και για τις οποίες ας πούμε δίνει τα πάντα και πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορεί να εξυπηρετηθεί η δημόσια υγεία. Μακάρι, αυτό θα διευκόλυνε και εμάς. Ξέρετε ότι φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι δεν θέλουμε τόσο πολύ κόσμο, γιατί όσο περισσότερες εξετάσεις κάνουμε, τόσο περισσότερο μπαίνουμε μέσα. Τα μέτρα που πρότειναν οι ίδιοι, επισήμανε ο κύριος Κυριαζίδης, που τόνισε ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Ακριβώς για αυτά τα δύο παράλογα μέτρα, το rebate και το clawback. Κατά συνέπεια, μακάρι να μπορούσε ας πούμε, η πολιτεία μέσω του δημόσιου συστήματος υγείας να ανταποκρίνεται. Δεν γίνεται όμως αυτό. Βλέπετε ότι για δύο μέρες έγινε αυτό που έγινε και τα νοσοκομεία βλάξαν. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Όταν τα επίγοντα περιστατικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, θα μπορούσαν τα αντιμετωπίσουν μετά από τρεις ημέρες. Πόσο μάλλον αυτά τα οποία είναι τακτικά και προγραμματισμένα, ξέρετε που θα πάνε αυτά, μετά από 8 μήνες. Θα πρέπει να βρεθεί λύση. Θα πρέπει να βρεθεί λύση, σίγουρα όχι από την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου, διότι πρακτικά είναι ανύπαρκτη, δεδομένου ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, θεσμικά δεν υφίσταται η κυβέρνηση. Αλλά ας πάρουν το μήνυμα και οι επόμενοι. Το συντονιστικό όργανο των διαγνωστικών ζητάει από τους ιδιοκτήτες των διαγνωστικών κέντρων να ζητούν από τους ασθενείς να πληρώσουν το 80% και να τα ζητάνε από τον ΕΟΠΗ. Αν και υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ότι δεν θα τους καταβάλλεται από τον ΕΟΠΗ. Στον ομό Ροδόπης, ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Κυριαζίδη, θα λειτουργήσουν όπως έχει μέχρι σήμερα. Λόγος που συνεχίζεται και πάλι να λειτουργείται κανονικά είναι ίσως και αυτός ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και καταλαβαίνετε κι εσείς ότι από την ηγεσία του Υπουργείου δεν μπορεί να υπάρξει. Κοιτάξτε, ο λόγος που συνεχίζουμε να λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε είναι γιατί πραγματικά στην πράξη δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή να δίνεται λύση. Έτσι. Όμως ο αγώνας θα συνεχιστεί και μετά το σχηματισμό κοινωνικής κυβέρνησης. Πρέπει να δοθεί λύση. Πρέπει να δοθεί. Εμείς προτείναμε διάφορα μέτρα στο Υπουργείο. Προτείναμε το να αυξήσει τον προϋπολογισμό. Μας είπαν ότι είναι αδύνατο διότι δεν μπορεί να ψηφιστεί δεδομένου ότι δεν υπάρχει βουλή. Του είπαμε να σωματώσει
στο budget, στον προπολογισμό των ήδη υπάρχοντα, τα χρήματα που προέρχονται από τους Ευρωπαίους πολίτες, τα οποία είναι 50 εκατομμύρια και τα οποία, ας πούμε, θα μας βολεύανε μια χαρά. Με την έννοια ότι, εντάξει, θα μετριάζαμε το clawback, το ποσό της επιστροφής που θα πρέπει να δώσουμε πίσω στον ΕΟΠΗ. Μας είπε ότι αυτά τα χρήματα διατέθηκαν αλλού. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει πρόθεση αυτή τη στιγμή να δοθεί λύση και δεν ξέρω αν υπάρχει και πιθανότητα και δυνατότητα να δώσει λύση η παρούσα ηγεσία.